σας. Είναι εκπομπή Must Time Football με τον Γιώργο Μακρυδάκη, αφιερωμένη στον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Liverpool και την Real Madrid. Απόψη στις 10 στο Stade de France. Πώς προετοιμάζονται οι δύο ομάδες? Ποια είναι τα πλάνα του Γκιούρεν Κλοπ, του προπονητή της Liverpool, αλλά και του Κάρλος Αντσελότη, του τεχνικού της Real Madrid? Μείνετε συντονισμένοι. Περισσότερα νέα από το τελικό του Champions League σε λίγο. Στον απόψινό τελικό δεν υπάρχει φαβόρι. Οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες μπορεί να πανηγυρίσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Εξαρτάται ποια ομάδα είναι εκείνη που το θέλει περισσότερο. Η Liverpool ή η Real Madrid. Ποια από τις δύο ομάδες θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Νομίζω ότι εκεί θα κριθεί ο απόψινός τελικός. Η Liverpool είναι αλήθεια ότι δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά το απόψινό παιχνίδι δεν έχει καμιά σχέση με αγώνα πρωταθλήματος. Το ίδιο ισχύει και για την Real Madrid. Να σας υπενθυμίσω ότι η Liverpool είχε επικρατήσει επί της Real Madrid το 1981 με γκολ του Alan Kennedy με 1-0. Είχε κατακτήσει τότε η Liverpool το βαρύτιμο τρόπαιο, ενώ η Real Madrid το 2018 ήταν πιο τυχερή από την Liverpool. Είχε νικήσει με 3-1 σε ένα παιχνίδι που έκανε όργια ο Μπέιλ, πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ. Ωστόσο δεν γνωρίζω αν ο Σαλάχ δεν είχε τραυματιστεί, αν θα βλέπαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που είχαμε παρακολουθήσει, επαναλαμβάνω, το 2018. Όσον αφορά το απόψινό παιχνίδι, έχει σημασία να δούμε τα πλάνα των δύο προπονητών. Ακολουθεί το ρεπορτάζ με τις σκέψεις του Jurgen Klopp αλλά και του Κάρλος Αντσελότη όσον αφορά την εντεκάδα. Liverpool και Real Madrid συγκρούονται απόψε στις 10 στον τελικό του Champions League που διεξάγεται στο Stade de France στο Παρίσι. Ολοκλήρωσε ο πλανήτης του ποδοσφαίρου περιμένει μια αγωνία την ταρνομαχία ανάμεσα σε Liverpool και Real Madrid με τους Έλληνες φίλαθλους να έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στο Κώστα Τσιμίκα. Οι Reds θα διεκδικήσουν το 7ο Champions League την ώρα που η Real Madrid το 14ο. Η Liverpool είχε επικρατήσει το 1981 στο Parc des Princes χάρη στον γκολ του Alan Kennedy με 1-0, αλλά η Real πήρε την εκδίκησή της το 2018 στο Κίεβο επικρατώντας με 3-1 σε ένα τελικό που σημαδεύτηκε από τον εντυπωσιακό γκολ του Gareth Bale και τον τραυματισμό του Salah. Η απίθανη σύμπτωση όμως είναι στη συνολική τους παράδοση με συλλόγους της αντίπαλης χώρας. Η Liverpool έχει παίξει 48 φορές με Ισπανούς και έχει 19 νίκες, 13 ισοπαλίες και 16 ήττες. Η Real Madrid έχει παίξει 48 φορές με Άγγλους και έχει 19 νίκες, 13 ισοπαλίες και 16 ήττες. Μιλώντας στη συνέντευξη τύπου για τον αυριανό τελικό του Champions League, ο Jurgen Klopp έπλεξε το εγκόμιο της Real Madrid, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει στο μυαλό κανενός στη Liverpool η σκέψη για εκδίκηση για τον τελικό του 2018. Στα ημιτελικά του Champions League, η Liverpool προσπέρασε με δυσκολία το εμπόδιο της Villarreal, την οποία ανοίξε δύο φορές, 2-0 εντός και 2-3 εκτός, αν και στη revanche έπαιξε με τη φωτιά, αφού βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο ημίχρονο. Ετούτης το γύρισε στο δεύτερο μέρος και έφτασε στο τρίτο τελικό της στο θεσμό την τελευταία πενταετία και δέκατη συνολικά. Αποθεραπεύτηκαν εγκαίρως και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή ο αναπληρωματικός αμυντικός Γκόμες, ο Τιάγκο Αλκάνταρα και ο πολύτιμος Χαφ Φαμπίνιο. Οι δύο τελευταίοι είναι αφίβολοι, ωστόσο αναμένεται να τεθούν κανονικά στη διάθεση του Κλοπ.
Εκτός μάχης έμεινε ο εφεδρικός Οριγκή, ο οποίος αποχωρεί μετά το πέρας της σεζόν από τη Λίβερπουλ. Όσον αφορά τα της ενδεκάδας, δεν προβλέπονται ιδιαίτερες εκπλήξεις από το γερμανό προπονητή που δεν αποχωρίζεται το 4-3-3. Εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, η Λίβερπουλ θα παραταχθεί με τους Άλισον, Αλεξάντερ, Άρνολντ, Φαν Ντάικ, Μάτιπ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Φαμπίνιο, Θιάγκο, Αλκάνταρα, Ικεϊτά, Σαλάχ, Μανέ και Ζώτα. Με έναν εκπληκτικό Καρίμ Μπενζεμά και τους Κουρτουά και Μόντριτς, άξιους συμπερασάτες, έφτασε στο Παρίσι, η Ρεάλ Μαδρίτης, όπου διεκδικεί το 14ο Champions League της ιστορίας της. Όλα ξεκίνησαν στα πρώτα νοκάουτ με την ανατροπή στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου επί της Παρίς Ζερμέν. Ακολούθησε η πρόκριση στην παράταση επί της Τσέλσι και στα ημιτελικά με παρόμοιο τρόπο ξανά στην παράταση απέναντι στην πανίσχυρη Manchester City. Στο αγωνιστικό σκέλος, άπαντες είναι στη διάθεση του Αντζελότη και ταξίδευσαν στη Γαλλία. Ο Αλάμπα έχασε τα τελευταία παιχνίδια, ωστόσο προπονείται κανονικά και θα ξεκινήσει στο πλευρό του Μιλιτάο. Κλασικό ερώτημα στην δεκάδα με το Χαφ Βαλβέρτε ή τον Εξτρέμ Ροδρίγο. Αν αγωνιστεί ο πρώτος, τότε η Ρεάλ Μαδρίτη θα παραταχθεί σε 4-3-1-2 διάταξη, ενώ αν προτιμηθεί ο Βραζιλιάνος σε διάταξη 4-3-3. Όσον αφορά για την ενδεκάδα, Κουρτουά, Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί, Μόντριτς, Καζεμίρο, Κρός, Ροντρίγκο, Μπενζεμά και Βινίσιου. Ο Γιούργεν Κλοπ θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Τιάγκο Αλκάνταρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με την Γουλφς. Ο Βραζιλιάνος που έκανε αγώνα δρόμου και βρίσκεται στη διάθεση του Κλοπ, θέλω να πιστεύω ότι ο Γερμανός θα το ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα. Σε κάθε περίπτωση, ο απόψινός τελικός δεν μπορεί να συγκριθεί με τον τελικό που είδαμε πριν μια εβδομάδα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου διαδραματίστηκαν επεισόδια. Απόψε στο Stade France δεν υπάρχει περίπτωση επεισοδίου, σε αντίθεση με ό,τι είδαμε να διαδραματίζεται στον δικό μας το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου διεκόπη. Ο Αϊτόρ δέχτηκε πέτρα, υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες και τους φίλους του δικέφαλου του Βορρά για το πέναλτι που υποδέχτηκε, αντίθετα σε έναν αγώνα Champions League, όχι σε τελικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που η φάση ήταν ξεκάθαρη με τον Βιερίνια να βρίσκει με το πόδι το κεφάλι αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Σ' αγώνα Champions League δεν υπήρχε καμία διαμαρτυρία, ήταν ξεκάθαρη η φάση. Από και πέρα αξίζει να το πούμε και αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση τιμωρίας του Αϊτόρ, από τη στιγμή που από το βίντεο προκύπτει ότι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής δεν έκανε κάποια χειρονομία προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και μια δήλωση του Αϊτόρ που τονίζει ότι δεν έκανε κάποια χειρονομία προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Απλούστατα ο ίδιος, όπως τόνισε, υπάρχει και δήλωση και νομίζω ότι αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Επισήμανε ότι ήθελε να μιμηθεί τον πανηγυρισμό του Ζέραρντ Ντεολοφέου. Σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται τις τελευταίες ώρες, θα ήθελα να διαψεύσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι έκανα κάποια προσβλητική χειρονομία εναντίον οποιοδήποτε κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού για τον γκολ που μας χάρισε το κύπελο το περασμένο Σάββατο. Το μόνο που έκανα ήταν να πανηγυρίσω με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Ζεράρντ Ντεολοφέου, συνάδελφος τον οποίο θαυμάζω και με τον οποίο έχουμε τον ίδιο εκπρόσωπο. Δεν θα ήθελα ένα γκολ σε μία τόσο σημαντική ημέρα για μένα να λερωθεί από εντελώς ασφαλμένες πληροφορίες. Δεν καταλαβαίνω πως δημιουργείται φωτιά βασισμένη σε ψέματα σχετικά με τον τρόπο που ένας παίκτης πανηγυρίζει ένα γκολ. Σημείωσα ένα πολύ σημαντικό γκολ για το σύλλογό μου και για εμένα και δεν θέλησα να προσβάλλω την ευαισθησία κανενός. Στη διάρκεια της καριέρας μου έχω πάντοτε σεβαστεί το ποδόσφαιρο, την ομάδα μου, τους φιλάθλους και τους αντιπάλους.
κάπου εδώ και η απόψινή εκπομπή αφιερωμένη στο τελικό του Champions League ανάμεσα στη Liverpool και τη Real Madrid έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλή συνέχεια. Να περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε.